Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Είναι θεωρητικό, αλλά νομίζω θα μας αγγίξει όλους. Η φίλη που έστειλε το ερώτημα έβαλε τίτλο «Τα ίδια λάθη» και έγραψα εγώ στο τίτλο του βίντεο «Αν θα μπορούσα να γυρνούσα το χρόνο πίσω, θα έκανα ξανά τα ίδια λάθη». Αγαπημένη μου Θέκλα, σε χαιρετώ με αγάπη, πολλές ευχαριστίες και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και ανταποδίδω. Μουα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι που με απασχολεί τελευταίως. Κάτι που έρχεται συχνά πυκνά στο μυαλό μου και απάντηση δεν μπορώ να βρω. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν υπήρχε η δυνατότητα να ξαναζήσουμε ό,τι ζήσαμε με τη σημερινή γνώση, αλλά με ακριβώς τις ίδιες συνθήκες, πώς άραγε θα διαμορφωνόταν η ζωή μας? Το ίδιο? Άραγε θα κάναμε τις ίδιες επιλογές? Θα φυθισόμαστε στην ίδια θλίψη και κάποιες φορές απόγνωση? Θα περνούσαμε πάλι αυτά τα κατόρθωτα βράδια και τις σκοτεινές μέρες? Τι θα μπορούσα για παράδειγμα να κάνω αν ήμουν πάλι 19, 20, 25 χρόνων με αυτή την ίδια ατμόσφαιρα και πόνο και δυσκολία στην αρχική μου οικογένεια? Άραγε πάλι θα επέλεγα τον ίδιο δύσκολο και σούπερ νάρκισο σύζυγο? Και τώρα που το ξανασκέφτομαι, νομίζω παρόμοια πράγματα θα έκανα και θα ζούσα. Απλώς μπορεί να γλίτωνα σημαντικό μέρος πόνου. Να τα διαχειριζόμουν όλα λίγο διαφορετικά. Ας πούμε δεν θα το έπαιρνα και κατάκαρδα. Και ίσως να γλίτωνα 1-2 αυτοάνοσα που με ταλαιπωρούν. Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου, εκτός και αν κρίνεις ότι δεν ωφελεί να σκεφτόμαστε τέτοια ενδεχόμενα. Σ' αγαπώ πολύ, ευχαριστώ για όλα. Κάθε σπίτι, κάθε βράδυ που γεννάω σπίτι, εσένα ακούω, φιλιά, φιλιά πολλά και σε σένα. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά δόκιμο το ερώτημά σου. Εξαιρετικά δόκιμο. Και νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς το έχουμε σκεφτεί. Εγώ σίγουρα το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Και ψάχνω τώρα εδώ στο διαδίκτυο για να βρω μια απάντηση που έστειλα σε μια ιστοσελίδα, το drme.cy.com, η οποία μου ζήτησαν να γράψω ένα γράμμα στον νεότερο εαυτό μου και δεν κάνω λάθος, το έχω ποστάρει και στην κοινότητα. Δεν θυμάμαι, θα σας το διαβάσω όμως και μετά θα προχωρήσω στο να απαντήσω τα ερωτήματα της φίλης. Λοιπόν, είναι drme.cy, καλά το θυμήθηκα. Έχω βρει τη δημοσίευση, είναι drme.cy στο σελίδα και έχει δημοσιευτεί στις 2 Φεβρουαρίου του 2022 και ήταν η πρώτη δημοσίευση που έκανε η συγκεκριμένη στο σελίδα που από ό,τι έμαθα από τα παιδιά, επειδή μου έστειλαν ένα email για να απαντήσω και να συνενέσω, θα εκδώσουν και σε βιβλίο αυτές τις τα γράμματα προς τον νεότερο εαυτό μας. Λοιπόν, σου διαβάζω τώρα το γράμμα που έγραψα εγώ συνειδητά προς τον νεότερο εαυτό μου στην αρχή του χρόνου και μετά θα απαντήσω στα ερωτήματά σου. Μάθε να ζεις. Αγαπημένε μου νεότερε εαυτέ, σε θυμάμαι. Να είσαι γεμάτη όρεξη για ζωή, λαχτάρα να μάθεις τον κόσμο και μια στέρεη πίστη πως όλα θα είναι καλύτερα μεγαλώνοντας. Έχεις λάθος και είσαι και σωστή. Τι να σου λέω τώρα? Πως ο έρωτας δεν φέρνει την ευτυχία? Πως η επιτυχία δεν σε αγκαλιάζει το βράδυ? Πως οι άνθρωποι λένε ψέματα πιο συχνά από ότι λένε αλήθεια? Πως δεν φτάνει να είσαι ο εαυτός σου, πως χρειάζεται να είσαι προσεκτική και να παρατηρείς με ποιους ανθρώπους συνδέεσαι, τι καπνό φουμάρουν και αν είναι θετική ή τοξική η επίδρασή τους στη ζωή σου? Μεγάλωσες σε ένα περιβάλλον εξειδανικευτικό. Σε δίδαξαν πως αν είσαι καλό παιδί, τότε όλα θα πάνε καλά. Ψέμα! Και αν είσαι καλός άνθρωπος, και αν είσαι καλός άνθρωπος, αυτό δεν κάνει τους άλλους γύρω σου καλύτερους. Πολλές φορές τους κάνει χειρότερους, επειδή δεν αντέχουν την καθαρότητα ενός ανθρώπου ανυποψίας του και καλοπροαίρετου του. Αντανακλά άσχημα τη δική τους κενότητα και δεν τις θέλουν τέτοιες αντανακλάσεις. Επίσης, τίποτα δεν χαρίζεται σε κανένα. Όσο καλό παιδί εντός αγωγικών κι αν είσαι, αυτό δεν σημαίνει πως η γύρω σου ή το σύμπαν είναι υποχρεωμένοι να ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμά σου.
Ο κόσμος δεν γυρίζει γύρω από σένα, αγαπητή. Θα το μάθεις αυτό στην πορεία με τον δύσκολο τρόπο. Τι να σου λέω τώρα. Δεν θα με πιστεύεις, επειδή ξέρω πως είσαι πολύ ιδεαλίστρια, αγωνίστρια, πολυάννα της ευτυχίας κτλ. Συνέχισε έτσι. Δεν θα σου πω πως να αλλάξεις. Θα το μάθεις στην πορεία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Σχεδόν μου φαίνεται αστείο και αχρίαστο να σου τα γράφω τώρα. Μπορεί να τα διαβάσεις και με μια ξερολίαση της εφηβείας σου να πεις «Μπα, αυτή είναι μια πικραμένη μεσήλικας». Τα λέει αυτά επειδή δεν είναι ευτυχισμένη. Δεν θα την ακούσω. Εγώ θα προσπαθήσω περισσότερο, θα τα καταφέρω καλύτερα και δεν θα είμαι τόσο αρνητική στην ηλικία της. Κι όμως, αγαπητό μου μικρό παιδί, αρνητική δεν είμαι. Αντιθέτως, τώρα στα 46, είπαμε το έγραψα πριν γύρω 47, είμαι πολύ πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ό,τι στη φάση που βρίσκεσαι τώρα. Έχω πάθει και έχω μάθει πολλά. Και επίσης έχω καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι και το ταξίδι. Δεν θα μπορούσα να σου κάνω την έξυπνη εντός εισαγωγικών και τη σοφή εντός εισαγωγικών αν δεν περνούσα όσα πέρασα και δεν θα μπορούσα να έχω την ελπίδα και την αισιοδοξία που έχω για σένα. Είσαι από καλό γάλα βυζασμένη και δεν εννοώ αυτό που σου έδωσε η μάνα σου μόνο, ενώ τα βιβλία που διάβασες και διαβάζεις, διάβασε περισσότερα. Μόνο καλό κάνουν. Διάβαζε τα με ανοιχτό πνεύμα και ανοιχτό μυαλό και δες πως διαφορετικοί άνθρωποι σκέφτονται και λειτουργούν διαφορετικά για να φτάσουν σε παρόμοια τέρματα. Δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος για την ευτυχία. Υπάρχουν πολλοί, ευτυχώς. Έτσι και αν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια, πάλι μπορείς να είσαι ευτυχισμένη. Και αν αποφασίσεις να μην κάνεις, το ίδιο. Θα σου έλεγα να μην αποκτήσεις παιδιά τόσο νωρίς όσο έκανα εγώ, για να μην ταλαιπωρηθείς, από την άλλη όμως δεν θα αποκτήσεις αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά που τόσο πολύ αγαπώ. Οπότε, έχει νόημα να σου πω τι να κάνεις και τι να μην κάνεις? Όχι. Έχει νόημα ίσως να σου εισηγηθώ πώς να το κάνεις. Κάνε ό,τι αποφασίζεις με αγάπη και όρεξη για ζωή. Βάλε τις δυνάμεις σου όλες στο να επιτύχεις τους στόχους σου. Αν ένας στόχος βλέπεις πως όσο και αν προσπαθείς είναι άπιαστος, κάνε μια παύση και σκέψου αν αυτός ο στόχος είναι όντως σημαντικός και απαραίτητος για σένα ή αν τον επιδιώκεις ακολουθώντας κοινωνικές επιταγές και όχι την προσωπική σου βούληση. Μόνο όταν κάνουμε κάτι με εντελώς καθαρά και προσωπικά κίνητρα, μόνο τότε μπορούμε να το επιτύχουμε χωρίς ψυχική και πνευματική επιβάρυνση. Διάλεγε τις μάχες σου λοιπόν, να είναι δικές σου, ολόδικές σου, να εξυπηρετούν τις δικές σου ανάγκες και επιθυμίες και όχι τα θέλω των άλλων. Η άλλη αγάπη μου, όσο και αν προσπαθείς να τους ευχαριστήσεις, ποτέ δεν θα είναι ευχαριστημένη. Οπότε δεν έχει νόημα να θυσιάζεις τις αυθεντικές σου επιθυμίες και οράματα για αυτούς. Να συνεχίσεις να είσαι ευγενική με τους ανθρώπους. Ο κόσμος βρίθει κακίας και σκληρότητας. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλοι. Μην γίνεσαι θύμα όμως κανενός, όσο επιταχτικός ή χειριστικός κι αν είναι. Ο καθένας ας αναλάβει το δικό του φορτίο και αυτό και μόνο είναι αρκετό. Απόλαυση τη ζωή. Κάνε παύσεις να απολαμβάνεις τις μικρές καθημερινές απολαύσεις που αυτή σου προσφέρει. Πιέσαι ένα καφέ με τη γιαγιά. Χαλαρό, αργόσυρτο και απολυστικό. Βγάλε την πολλά βίντεο, να σου λέει για τη ζωή και τον κόσμο. Θα τα χρειαστείς αργότερα. Εγώ τεχογραφούσα σε κασέτες και χάθηκα σε μία μετακόμιση και ακόμη τις ψάχνω. Μη χολοσκάς για γνωριμίες που πήγα στραβά. Κάποιος λόγος υπήρχε. Ένα σου λέω, έχω μετανιώσει για επανασυνδέσεις και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες και ποτέ για το ότι το πήρα απόφαση ότι μια σχέση δεν τσουλάει. Να ακούς τη διέστησή σου, τον κατήστικτ σου και να τον εμπιστεύεσαι. Όταν ένας άνθρωπος δεν σου γεμίζει το μάτι, δεν σου το γεμίζει. Τελείωσε. Μην προσπαθείς να συμπαθήσεις ανθρώπους που δεν σου εμπνέουν εμπιστοσύνη. Απλώς απόφευγέ τους. Δικαιούσε να το κάνεις. Είσαι ελεύθερος άνθρωπος, δικαιούσε να επιλέγεις με ποιους και πώς θα συναναστρέφεσαι. Μην κάνεις το λάθος να πιστεύεις πως όλοι σκέφτονται όπως εσένα. Όχι. Δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο και κυρίως σίγουρα δεν σκέφτονται όλοι όπως εσένα. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έχει τα δικά του κίνητρα και επιδιώξεις. Αντί να υποθέτεις αυτόματα πως όλοι έχουν το ίδιο σκεπτικό με εσένα, αφιέρωσε χρόνο στο να γνωρίσεις και να μάθεις πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι άλλοι και μετά να αποφασίσεις να τους εμπιστευτείς ή να τους βάλεις έστω στη ζωή σου. Μην ντρέπεσαι να είσαι φιλόδοξη.
είναι καλό και για σένα και για τον κόσμο γύρω σου να επιτύχεις σε ό,τι αποφασίσεις πως σου ταιριάζει και σε εμπνέει. Μην πέσεις όμως στην παγίδα να πιστέψεις πως η επιτυχία και μόνο θα σου φέρει την ευτυχία. Κανείς δεν τρέφεται με μπράβο και επιφημίες. Η καρδιά δεν χορταίνει με επένους. Θέλει αγάπη για να χορτάσει. Και η αγάπη αυτή ξεκινάει από την αγάπη για τον εαυτό μας, αυτή που καλλιεργούμε καθημερινά με δύσκολο τρόπο. Είναι δύσκολο να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, επειδή μας έμαθαν πως δεν είμαστε και τόσο αξιαγάπητοι. Κι όμως είμαστε όλοι. Δικαιούμαστε και αξίζουμε να αγαπηθούμε, πρώτα από εμάς και μετά από τους υπόλοιπους. Δώσε χρόνο και ενέργεια στο να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να τον φροντίσεις αγαπητικά, να του δώσεις το χώρο και το χρόνο να υπάρξει. Αφού γκράσου τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου και ασχολήσου ουσιαστικά με το να τις πληρώσεις. Είναι εντάξει, είναι θεμητό, είναι ανθρώπινο. Φρόντισε το σώμα σου και την ψυχή σου με προσοχή. Τάισε το σώμα σου και το πνεύμα σου με εκλεχτές τροφές. Μην αρκίσεις τα αποφάγια και στο γρήγορο φαγητό. Ασκήσου. Άσκησε το σώμα και το πνεύμα σου για να τα κρατήσεις νεανικά και δυνατά. Μη φοβάσαι τον κόπο της άσκησης και της εξάσκησης. Σου φέρνει μια γλυκιά ξεκούραση στο τέλος και ειδικά όταν απολαμβάνεις τα αποτελέσματα. Όχι πως και η διαδικασία δεν είναι ευχάριστη. Ίσα-ίσα που όταν μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου, μαθαίνεις να χαίρεσαι με οποιαδήποτε ενέργεια συνιστά αγάπη προς εσένα και τον συνάνθρωπο. Μάθε να ζεις ευχάριστα, αρχοντικά, με λεβεντιά. Μάθε να πέφτεις με χάρη και να σηκώνεσαι με αποφασιστικότητα. Μάθε να κάνεις διαλύματα, είναι εξίσου χρήσιμα με τον αγώνα. Μάθε να χαίρεσαι με κάθε τι μικρό και να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο και κάθε να αποδιάσα μια ευκαιρία για επανεκκίνηση, εξέλιξη και πρόοδο. Μη φοβάσαι να αλλάζεις πορεία πλεύσης όταν αντιληφθείς πως πήρες λάθος δρόμο. Όλοι οι επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι τολμούν να παραδεχθούν τα λάθη τους και την ανθρώπινη αδυναμία τους. Μη φοβάσαι να παραδεχθείς πως έσφαλες. Η παραδοχή του λάθους και η ανάληψη της ευθύνης σε ξεκουράζουν και σε απαλλάσσουν από αρνητικά συναισθήματα. Η αλήθεια γενικώς σε ελευθερώνει και κυρίως αυτή που λέγεται προς τον εαυτό σου κάθε βράδυ, που θα συνεχίσεις να κάνεις τον απολογισμό σου και να εξασκείς την αυτογνωσία σου. Μάθε να ζεις και απόλαυσε τη ζωή και όπου σε βγάλει. Θα μπορείς να το διαχειριστείς ούτως ή άλλως. Καλή ζωή σου εύχομαι, καλούς αγώνες, καλές νίκες, καλές ήττες και άλλα ανθρώπινα. Και κλείνοντας θέλω να σου τονίσω. Μη σταματήσεις να γελάς. Συνέχισε να γελάς με εκείνο το τρανταχτό δυνατό γέλιο σου. Ξορκίζει το φόβο, τον πόνο και την ανησυχία. Το γέλιο είναι η υπερδύναμή σου. Μην το αφήσεις. Α, και κάτι τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο. Φρόντισε να δίνεις με ευχαρίστηση χώρο, ευκαιρία και κάθε βοήθεια στους νεότερους ανθρώπους που σε προσεγγίζουν. Έτσι θα συνεισφέρεις στο να δημιουργηθεί μια αγαπητική αλυσίδα ανθρώπων που βοηθούν ο ένας τον άλλον να εξελιχθεί κάτι που τόσο πολύ χρειαζόμαστε στην κοινωνία μας. Σε αγαπώ, Θέκλα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή είναι η απάντηση μου όταν μου ζήτησαν από την ιστοσελίδα drme.cy να γράψω ένα γράμμα προς τον νεότερο εαυτό. Και πάμε πίσω στα ερωτήματα της φίλης που ήταν και αφορμή για αυτό το βίντεο. Αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω, θα κάναμε τα ίδια λάθη? Λοιπόν, καταρχάς, το ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ε? Σωστά, το ξέρουμε? Νομίζω πως το ξέρουμε. Αλλά ας πάμε έτσι υποθετικά να σκεφτούμε αυτό που ρωτάει η φίλη και δεν είναι κακό που το ρωτάς. Το μυαλό μας το έχουμε για να σκεφτόμαστε. Και μέσα από τις σκέψεις μας και μέσα από τις υποθέσεις μας και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε με τον εαυτό μας και με άλλους ανθρώπους προχωρούμε, εξελισσόμαστε, βελτιωνόμαστε. Δεν είναι κακό πράγμα να σκεφτόμαστε. Αλλά ας έχουμε στο μυαλό μας ότι ρεαλιστικά δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, θεωρώ ότι το ποιοι είμαστε σήμερα έχει να κάνει ακριβώς με το τι έχουμε βιώσει και με ποιο τρόπο το έχουμε βιώσει μέχρι τώρα. Όχι μόνο με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσαμε,
που μπορεί να ήταν ένα κακοποιητικό περιβάλλον μεγαλώνοντας, ένα περιβάλλον που να μην ήταν υποστηρικτικό, ένα περιβάλλον που να μας έβαλε πολλά εμπόδια, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους διαχειριστήκαμε εκείνο το περιβάλλον. Αν είχαμε τις γνώσεις που έχουμε σήμερα τότε, δεν μπορούσαμε τότε να έχουμε τις γνώσεις που έχουμε σήμερα. Γιατί αυτές τις γνώσεις αποκτήσαμε μέσα από την εμπειρία μας. Μέσα από τα λάθη μας μάθαμε. Πάθαμε και μάθαμε. Αν δεν παθαίναμε, δεν θα μαθαίναμε. Το μόνο που θα μπορούμε να ευχηθούμε, όχι για μας, γιατί είπαμε ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω, για τη νέα γενιά και για μας από εδώ και πέρα, ενώ όχι για μας το παρελθόν, το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι οι νέες γενιές και τα νέα παιδιά να έχουν περισσότερη πρόσβαση από ό,τι είχαμε εμείς στη γνώση, στη ψυχοεκπαίδευση και στη ψυχοθεραπεία. Γιατί όντως, εάν όταν ήμασταν 18 χρονών και όταν ήμασταν 20 χρονών και 25 χρονών και 30 χρονών, το έχω πει πολλές φορές ότι σε αυτό το κανάλι φτιάχνω τα βίντεο που είχα τεράστια ανάγκη να ακούσω όταν ήμουν νεότερη και που έχω και ανάγκη να ακούσω σήμερα, αλλά κυρίως όταν ήμουν νεότερη. Στα 18 μου, στα 17 μου, στα 19 μου, στα 20 μου, στα 21 μου, στα 22 μου, στα 23 μου, ξέρω εγώ, στα 26 μου και στα 30 μου, στα 35 μου. Αν είχα αυτά τα βίντεο να τα ακούω, θα βοηθιόμουν πάρα πολύ ούτως ώστε να ξυπνήσω από το λίθαργο στο οποίο ζούσα, να σταματήσω να πιστεύω ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης, να σταματήσω να είμαι ενοχική, να σταματήσω να θεωρώ πως δεν δικαιούμαι να έχω μία ζωή όπως τη θέλω, να συνειδητοποιήσω το μοτίβο της συνεξάρτησης το οποίο αναπαρήγασε όλες μου τις σχέσεις, να πάρω τον εαυτό μου σε έναν ψυχολόγο που γνωρίζει από αυτές τις δυναμικές για να με βοηθήσει, γιατί σας έχω πει και άλλες φορές ότι έκανα για πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία και μία ψυχοθεραπευτική περίοδος 7 χρόνων περίπου πήγε λίγο στράφη γιατί δεν ήταν ο κατάλληλος ψυχολόγος για μένα και εδώ σας λέω να ανατρέξετε στο playlist για την ψυχοθεραπεία όσοι έχετε απορίες για το πώς επιλέγουμε ένα ψυχολόγο που να μας ταιριάζει και ένα ψυχολόγο που να μπορέσει να μας βοηθήσει. Λοιπόν, είμαστε τυχεροί που φτάσαμε μέχρι εδώ, είμαστε δυνατοί που φτάσαμε μέχρι εδώ. Σε όποια ηλικία και αν είμαστε, και 40 να είμαστε και 47 όπως είμαι εγώ, και 57 και 67 και 77, έχουμε ακόμη ζωή μπροστά μας. Και μπορούμε με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας σήμερα και αύριο. Όσοι από εμάς έχουμε γεννήσει παιδιά, έχουμε πρόσβαση σε νεότερες ηλικίες, πολύ χρήσιμο θα ήταν και επωφελές για αυτές τις νέες ηλικίες να τους φέρνουμε κοντά σε πηγές γνώσης. Και σε γραπτά, βίντεο, ηχητικά, τα οποία θα τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν πράγματα για τον εαυτό τους, να ξυπνήσουν και να διεκδικήσουν ουσιαστικά τα δημιουργήματά τους και να έχουν μια καλύτερη ζωή. Αν έχουν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη ή άγχος, να πάρουν την κατάλληλη θεραπεία και να γλιτώσουν από αυτό. Αν βρίσκονται μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις, να απεμπλακούν κλπ. Κλπ. Και λοιπά. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Εγώ προσωπικά το έχω σκεφτεί πολλές φορές και είμαι σίγουρη ότι αν γύριζα τον χρόνο πίσω, αν υπήρχε αυτός ο τρόπος να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να είχα στην αρχή της ζωής μου τις γνώσεις που έχω τώρα, που να τις πάρω από κάπου αλλού, πρώτο δεν θα τις ήξερα με τον τρόπο που τις ξέρω τώρα γιατί τις έχω μάθει εμπειρικά. Και όχι μόνο μέσα από τις σπουδές μου, αλλά και εμπειρικά. Και δεύτερο, δεν θα τις έπαιρνα τόσο σοβαρά υπόψη όπως τις παίρνω τώρα. Και σίγουρα, αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να είχα στα 18 μου το σκεπτικό που έχω τώρα, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουν εδώ να σας μιλάω. Τι εννοώ? Εννοώ ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας. Και όπως έχω γράψει και στο γράμμα προς τον εαυτό μας, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στο ίδιο τέρμα, που είναι η προσωπική ολοκλήρωση, η πνευματικότητα και η ευτυχία. Εγώ θα παραμείνω στο να δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτές τις γνώσεις πιο νωρίς, ούτως ώστε να μάθουν λιγότερα μέσα από παθήματα και περισσότερα μέσα από ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία. Είμαστε μια χαρά βρε, μια χαρά είμαστε.
Μια χαρά είμαστε και είμαστε ζωντανοί και είμαστε εδώ και είμαστε μια πολύ αγαπημένη ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, ένα ασφαλές μέρος to reclaim ourselves για να διεκδικήσουμε πίσω τους εαυτούς μας και την αυθεντική ζωή. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, μπορούμε όμως να περάσουμε υπέροχα τώρα και στο μέλλον και μας το εύχομαι. Σας αγαπούμε.